Γεια χαρά σε όλες τις παιχτούρες, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο στο Rats Hunter. Επιστρέφουμε λοιπόν πίσω να κυνηγήσουμε νέες αποθήκες, να πάρουμε νέα πράγματα και να πάμε να τα πουλήσουμε πλέον στο δικό μας μαγαζί που έχουμε αγοράσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν το έχετε χάσει το προηγούμενο και τα προηγούμενα επεισόδια σε αυτή εδώ πέρα τη σειρούλα, θα βγει playlist πάνω εδώ, τσεκάρετε έτσι για να μπείτε στο νόημα. Φύγαμε στο σημερινό μας επεισόδιο, σπάστε το κουμπί του like για να βοηθήσετε λίγο παραπάνω να διαδοθεί το βίντεο σε περισσότερα άτομα και τα λέμε ξανά στο τέλος του βίντεο. Πάμε. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καλώς ορίσατε σε μια νέα υπέροχη μερούλα εδώ πέρα στο Storage Hunter. Θα πάμε να πάρουμε καινούργια αποθήκη σήμερα, θα ξεκινήσουμε με τα Auction. Θα ξεκινήσουμε αυτό, τελειώνει στις 4, να μπούμε σε κάποιο πιο δυνατό, λέτε, να πάρουμε κάτι πιο καλό. Για αρχή, τα πιο τέτοια είναι, το πιο ακριβό είναι 120. Πάμε σε αυτό που ξεκινάει με 77, να ξεκινήσουμε από εδώ και μετά μόλις ανοίξουν και τα υπόλοιπα. Πάμε και στην άλλη την πόλη δίπλα. Γιατί τώρα εδώ σε εμάς είναι μόνο τα μικρά. Μετά, άμα πάμε από δίπλα στη γειτονική περιοχή, έχει πιο πολλά πραγματάκια εκεί και πιο ακριβά. Λεφτά τώρα έχουμε 450. Απλά είχαμε ξεχρεώσει και λίγο δάνειο, είχαμε λίγα παραπάνω. Έχουμε πάρει πλέον δάνειο για να μπορούμε να έχουμε το σκάνερ το καλό, το level 2, για να μπορούμε να σκανάρουμε και epic πράγματα. Μετά θέλουμε να το πάμε level 3 για να σκανάρουμε και τα άλλα, τα πιο πάνω level, δεν θυμάμαι πως τα λέγανε. Έχω αρκετά πράγματα πάνω από το Epic και δεν μπορούμε να τα κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε. Οπότε θέλουμε στόχο να βάλουμε σήμερα πολλά λεφτά όμως. Το level 2, το level 3, πάμε στα 8.000. Πού θα τα βρω εγώ αυτά τα λεφτά. Τι είμαι, είπαμε. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο. Λοιπόν, έχει ένα ποδηλατάκι. Πού λέτε, καλά. Πάμε. Ένα καναπέ. Πιστεύω καναπές δεν θα είναι σκουπίδι. Θα ποντάρω. Ποντάρουμε εμείς στα 107 είμαστε τώρα. Μετά πήγαμε στα 107, τώρα 117 εμείς. Έχει και ένα καναπέ, κάτι καρεκλίζεις, κάτι ποδηλατάκια. Εγώ. Έχουμε ανέβει αρκετά. Το budget μας. Yeah. Ηρεμήστε λίγο, παιδάκια. Ηρεμήστε λίγο να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Θα το πάρω εγώ στο τέλος, οπότε σταματήστε. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε και πάμε να δούμε τι πράγματα. Αυτό είναι instant sale, instant sale, instant sale. Έχουμε ένα chest το οποίο είναι κλειδωμένο. Board game. Α, έχουμε πολλά πράγματα. Για να δούμε λίγο ποια είναι πράγματα για χρήση. Όλα αυτά είναι για χρήση. Τέλεια. Πάμε να σκανάρουμε τον καναπέ. Στα 42. Μπορούμε να το κάνουμε και ένα fix. Πάει στα 59. Πιστεύω ξεκινάμε πολύ καλά. Αυτό notebook είναι 5. Μπορούμε να το κάνουμε fix, όχι. Instant sell αυτό. Instant sell αυτό. Τραπέζι από μάρμαρο, παιδιά. 70. Μπορούμε να το κάνουμε fix, όχι. Board game, επιτραπέζι στο παιχνίδι. Στα 22. Ένα case bag χαρτοφύλακα στα 18, 25. Το κουτί είναι στα 14. Μόνο το κουτί, δεν ξέρουμε τι έχει μέσα. Handgun, αυτό θα είναι κανένα 20, εντάξει. 30. Καρέκλα. Έχουμε φτάσει εδώ στην Αμερική. Οι καρέκλες είναι πιο ακριβές από τα όπλα. Αυτό κάνει 70 σίγουρα. 76, πολύ ωραία. 13, μπορούμε να κάνουμε fix στα 18. Και το ποδήλατο κάνει 50, 67. Έχουμε βγάλει value χωρίς να ξέρουμε τι έχει μέσα το κουτί. Είμαστε παιδιά στα 400 κάτι ήμασταν. Μισό να πάω να βάλω τα πράγματα πάνω θέλω. Γιατί θα το γυρίσω λίγο. Ωραία. Είμαστε στα 464. Πάρα πολύ καλά πιστεύω παιδιά. Έχουμε βγάλει κατά πολύ τα λεφτά του. Με αυτά που είμαστε τώρα γιατί μετά θα πάμε να τα πουλήσουμε πιο ακριβά. Μου είπατε στο προηγούμενο επεισόδιο παιχτούρες ότι αν βάλω τον υπάλληλο να βάλει τις τιμές μόνος του, θα το βάλει στην καλύτερη τιμή που μπορεί να πουληθεί. Οπότε θα το δοκιμάσουμε σήμερα, απλά να τα βάλουμε στα ράφια και να τα βάλει ο παίχτης. Τα έχω τακτοποιήσει όσο καλύτερα γίνεται, παιδιά. Μας μένει τώρα μόνο ο καναπές. Έχει μείνει. Έμεινε. Έμεινε στο τσακ. Άμα έμεινε, τέλειωσε. Δεν πάει πουθενά. Πάμε να τα πουλήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας να τα πουλήσουμε. Κάτσε, πάμε εδώ να παρκάρουμε, να τα βάλουμε μέσα στο απόθεμα. Πλέον έχουμε τη μαγαζάρα. Τα βάζουμε εμείς μέσα.
Έλα, store from track. Έχουμε πολλά πράγματα. Βγάλε μου αυτό έξω για να πάω να το ανοίξω. Άστο εδώ. Λοιπόν, καλημέρα παιδάκια μου. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Γεια σου ρε αγορίνα. Λοιπόν, καθίστε να τα βάλουμε εμείς εδώ πέρα. Μπορώ να τα βάλει ο φίλος. Automatic listed by employee. Έλα. Θα τα βάλεις. Έχω και 400 ευρώ να πάρω, τα πήρα. Φιλαράκο, θα τα βάλεις εσύ τα πράγματα. Δεν τον βλέπω να τα βάζει. Πότε θα τα βάλεις. Α, τα βάζει τώρα ρε παιδιά, να τους. Και εγώ βιαζόμουν να τα βάλει ο άνθρωπος. Μπορεί να τα βάζει και απλά να μην τα βλέπαμε. Το handgun το πήραμε 30, το έχει βάλει 45. Χαρτοφύλακας 38 από 25. 22 το πήραμε αυτό 33. 5 το έχει βάλει 8. Έχει βάλει όλα τα πραγματάκια όπως βλέπετε. 101 το ποδήλατο από 67. Βλέπετε βάζει τιμές που χτυπάνε. 101. Όχι 100, 101. Ούτε 105. Τον αφήνω εδώ, του έχω εμπιστοσύνη. Το έχει βάλει στις καλύτερες τιμές, μας είπαν τα παιδιά στα σχόλια, που μπορούν να πουληθούν τα πράγματα. Οπότε ξέρει αυτός, το αφήνω πάνω του. Ελπίζω να έχει καλό σχέδιο. Καλημέρα, αγόρι. Γεια σου, ρε Σμιθ. Άνοιξε μου αυτό, σε παρακαλώ. Θα μας πάρει κανένα διωράκι. Τώρα για να αγοράσουμε specialization, η εξειδίκευση του μαγαζιού και καλά, πουλάμε art and culture ή πουλάμε ηλεκτρονικά. Θα πουλάμε και άλλα, απλά σε αυτά που θα πουληθούν σε electronics π.χ. θα πάρουμε καλύτερη τιμή. Τώρα πρέπει να περιμένω εδώ, γιατί τώρα ήρθα και ο φίλος ήρθε να μιλήσουμε για την καρέκλα, την οποία την έχουμε βάλει στα 27 και θέλει στα 22. Καρέκλα πόσο έκανε? 18. Χάγκλ 24, φέρ' την. Άντε, έφυγες. Να περιμένω εδώ, λέτε, ή να φύγω. Πάω να φύγω να πάρουμε επόμενη αποθήκη. Λοιπόν, Auction. Έχει What's in the box. Κάτσε, φιλαράκο, θες να περάσεις. Έχει What's in the box. Με 120. 2 η ώρα κλείνω αυτή. Είναι 1 και 20, δεν τους προλαβαίνω. Sign out. Όλοι 2 η ώρα, εκτός από το junkyard στις 4. Πάω στο junkyard, γρήγορα. Όχι, συγγνώμη παιδιά. Μαζευτείτε ρε. Το junkyard είναι πέρα εκεί, φύγαμε. Κατσαφουλάρουμε λίγο παιδιά που ήρθαμε εδώ. Ωραία. Και στα 250 μέτρα φτάσαμε στο junkyard. Πάμε από εδώ που είναι ο δρόμος, θα πάμε γρήγορα. Η ωραία περιοχή που είναι εδώ. Εδώ φτιάχνουν καινούργια οικοδομή, βλέπω, με σκαλουσιές, με τέτοια. Έχουν λεφτά εδώ. Πουλάνε τις αποθήκες εδώ, τα κοντέινερ και αυτά και... Α, εδώ... Όχι, εδώ είναι εργοστάσιο της ΖΕΗ, κάτι τέτοιο. Πού πάμε τώρα, είναι 2:27, εντάξει, δεν άργησα. Άργησα, δεν άργησα. Έφτασα να σας τα πάρω. Γεια σας, κορίτσια. Για άνοιξε ρε μαντάμ, να δω τι έχει μέσα. Ωρε φίλε, έχει πράγμα. Ελπίζω να μην είναι σκουπίδια όλα μόνο. Άνοιξε και το chest το Smith, οπότε εντάξει είμαστε. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε εδώ. Ξεκινάμε από 93, πρέπει να ξεκινήσαμε. Για πάμε. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα, γιατί μην την πατήσω. Okay. Yep. Τους έχω πιστεύω, αλλά μην πάμε και πολλά λεπτά. Εδώ. Δεν ξέρω τι κοστίζει. Okay. Τα βάνει εδώ. Θα βγάλω κανένα κατουστάρικο. Θα το βγάλουμε το κατουστάρικο γιατί βλέπω πολύ σκουπίδι. Όπα, Sawmill. Είναι κορδέλα 44, πάει στα 62. Που λέτε άνετα ένα... Κατουστάρι πιστεύω. Gas stove. Άλλο είναι αυτό. Α, είναι τέτοιο μάτια με υγραέριο.
Νομίζω είναι το Honsing Machine. Έχουμε βγάλει 135 μέχρι στιγμής. Την κολλική θα την πατήσανε. Manuscript, τι είναι αυτά, 16. Έρτο εδώ. Έχει πολύ πράγμα, δεν ξέρω αν τα χωρέσω. Έχει Halloween Witch Candle Carry. Έχει κι άλλο ίδιο, ακριβώς. Στα 46, έχει ένα κατσαβίδι. Στα 19-27. Washer. Πολύ αντίκα, φίλε. Αυτά μιλάμε για αντίκα τώρα εδώ. Κοίτα εδώ τι έχουμε. Grinding Wheel. 38. Και Fix στα 53. Τραπεζάκι. Στα 50-67. P. Στα 21, πάει στα 29. Έχουμε Instant Cell. Έχουμε το Laundry Machine. Oh. Κοίτα, και αυτό είναι κλειδωμένο. Να βάζω τα μικροπράγματα μέσα. Τώρα δεν ξέρω πού να τα χωρέσω όλα αυτά που έχω τύχει. Εδώ έχουμε βγάλει σύνολο value που μας λέει η αξία της αποθήκης. 5.91, παιδιά. Πολύ καλά, ε. Τι έκανε ο τρελός. Τουλάχιστον τα πήραμε όλα. Δεν αφήσαμε τίποτα πίσω. Τα έχω βάλει. Τα έχω δέσει, παιδιά. Μην νομίζει την έτσι. Τα έχω δέσει με σκηνή. Είναι άνετα. Πας πίσω άνετα. Τουλάχιστον θα τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, για να δούμε και τι έχει γίνει εδώ πέρα με τα άλλα που είχαμε βάλει για να πουλήσουμε. Έχουμε 11 πράγματα, ε. Πολύ καλά πήγαμε εκεί. Βγάλε το chest έξω. Για να πάμε να το τσεκάρουμε τι έχει μέσα. Πάμε να δούμε. Ο υπάλληλος τα έχει ξαναβάλει μέσα. Ωραία πράγματα. Έχουμε και αυτό. Το έχει βάλει 53. Από 53, 80. Αυτό από 57, 86. Το P το έχει βάλει 44. Αυτό το έχει βάλει 93 από 62. Τα έγγραφα 24. Το κατσαβίδι 41, 69 και τα 2. Έχουμε πάρει 600 δολάρια. Πολύ καλός ο φίλος. Το πλυντήριο, εντάξει. Τα άλλα που έχω δεν μπορούν να μπουν αλλού, μάλλον, και περιμένει. Εδώ δεν μπορώ να βάλω κάτι τέτοιο σαν αυτό, γιατί έχω και το τέτοιο, δεν έχω μέσα. Πώς το λένε. Ναι, εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε πράγματα, μόνο εδώ. Άρα πρέπει να φύγουν αυτά. Εδώ δεν έχω να βάλω κάτι. Ωραίος, άστο, θα τα φτιάξει αυτός. Λοιπόν, τι έχουμε μέσα. Έχουμε το washer, που είναι το πλυντήριο, το παλιακό πλυντήριο, gas stove και table, ωραία. Πάμε να δούμε τι έχει ο φίλος δίπλα. Μήπως τον προλάβω τώρα και δεν έχει κλείσει 9 η ώρα, κλείνει, δεν θυμάμαι. Και να του δώσουμε και αυτό να μας το ξεκλειδώσει μέχρι αύριο. Έλα, εδώ είναι. Τον προλάβαμε. Λοιπόν, αγορίνα, πάρε αυτό. Άνοιξέ το, 15 δολάρια. Και αυτό βγάλω το έξω, το έτοιμο. 9 με 9 πάει. Καλώς. Οπότε, να δούμε τι έχουμε μέσα. Έχουμε το rare. Μπορούμε να το σκανάρουμε. Το epic δεν μπορούμε να σκανάρουμε. Τα είπα λάθος στην αρχή. Ένα πραγματάκι έχει. Ένα... αυτό εδώ πέρα. Αστροναύτη. Παιχνιδάκι. Πολύ τουμπάνο. Και πολύ... και σε πολύ καλή... και σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, βάζω αυτό εδώ. Πάμε να το βάλουμε στο μαγαζί. Να το βάλει ο φιλαράκος κανένα 200. Θα το βάλει σίγουρα εκείνο, πιστεύω. Το βράδυ ξεκινάνε, φωνάζουν τα τσακάλια εδώ πέρα. Γίνεται χαμός. Stormfront Track, ωραίος. Άρα έχει βάλει και τα υπόλοιπα πράγματα να τα πουλήσει το παλικάρι μου. Ήπ, σόκλειψε. Α, όχι. 2.45 το έβαλε, παιδιά, από 163. Θα βγάλουμε πολλά φράγκα τώρα. Έχουμε φτάσει στα 2.46 να μαζέψουμε εδώ μέσα. 1.255 είμαστε, πάρα πολύ καλά. Η κυρία εκεί θα πάρει τα έγγραφα, σίγουρα θα τα πάρει. Τα πήρε, 24. Ωραίος ο φίλος, τα έχει βάλει όλα όπως πρέπει, σε τιμές που πρέπει να είναι, για να συμπίσει ο άλλος να πάει να τα πάρει. Εγώ τα έβαζα τώρα, δεν ήξερα, απλά έβαζα τυχαία. Και μπορεί να βάζει και πιο φθηνά εγώ.
Τώρα εδώ είναι στάνταρ. Τα βάζει όλα και είμαστε στην εντέλεια. Πουλάμε και παίρνουμε λεφτά. Αυτό είναι. Είμαστε στα 1255. Ξεκινήσαμε τη μέρα μας, όμως θυμάστε, με 4 κάτι. Οπότε βγάλαμε κέρδος για σήμερα και δεν έχουμε πουλήσει και τα άλλα που είχαμε πάρει από την αποθήκη. Η αποθήκη εκείνη εκεί στο κοντέρ είναι πολύ καλή σε σχέση με αυτές εδώ πέρα τις αρχικές. Να, αυτά εδώ πέρα έλεγα εγώ, παιδιά. Android Head, τα Halloween Skeleton. Αυτά πρέπει να αναβαθμίσουμε το πιστόλι για τις τιμές. Για να μπορούμε να τα πουλήσουμε. Πάμε να δούμε τι profit βγάλαμε σήμερα, να κοιμηθούμε, να περάσει η μέρα μας. Μείον 100 το house rent, μείον 112 το δάνειο, μείον 0 το pawn shop rent, δεν το νοικιάζουμε, employee salary μείον 0. Δώσαμε, πήραμε 1340, τα έξοδά μας ήταν 747, 593 κέρδος. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Παίρνουμε, πληρώνουμε το ενίκιο δώρο εδώ πέρα για το τροχόσπιτο, ρε φίλε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με ένα auction. Village shop με 300 ευρώ αποθήκη. Πρέπει να είναι δυνατό κομμάτι αυτό. Πάμε να δούμε. 300 ευρώ starting. Θα φτάσει κανένα χιλιάρικο, θα βγάλεις λεφτά εκεί όμως. Φτάσεις ακριβά, δε. Είσαι ντεμι, λες θα βγάλω λεφτά. Τώρα το άλλο 70 ευρώ ξεκινάει, φτάνει 150, 200. Το πήρες. Τώρα αυτό 500 σίγουρα θα φτάσει. Η μεγαλύτερη μας αποθήκη που ξεκινάμε, πιστεύω, είναι. Αν ξεκινάει με 300. Αλλά έχει πράγμα μέσα. Έχει πάλι ένα σκέλετον, το οποίο δεν μπορούμε να το πουλήσουμε εμείς, γιατί δεν έχουμε το πιστόλι, το καλό. Αυτά εδώ πέρα... Δεν ξέρω αν μπορεί, φίλε, να το πάρουμε. Με 300 ευρώ ξεκινάει. Οκ! Come on. Τι λέει ρε, έφτασε 600. Yeah. Okay. 721. Όχι ρε, ποντάρετε λίγο ακόμα. Δεν μου κάνανε bet για να με χρεοκοπήσουνε ρε, δεν το πιστεύω ρε. Είναι verified, δεν μπορούμε, είναι unique, είναι μοναδικό. Τουλάχιστον είναι ένα rare. Μπορούμε να το σκανάρουμε πλέον αυτό. 63. 88 μόνο. Έχει πολλά πράγματα τουλάχιστον. Instant sell είναι αυτό. Αυτό τι είναι, 12 ευρώ. Τσαγέρα στα 13 με repair. Κατσαβίδι. Pirate Scarf, το φουλάρι για τους πειρατές που φοράνε στο κεφάλι, 140, καλό. Ένα ρολογάκι στα 36. Το τι είναι το τσαλίς. Μπορούμε να το κάνουμε repair, 114. Old washing machine, 91. Ένα chest που μέσα έχει ένα alarm clock και άλλη μπαντάνα πειρατή, 98. Halloween κυράκερι. Είμαστε 7.21, ήδη έχουμε βγάλει κέρδος. Εδώ τι έχουμε? VHS player, 134. 8.86. Έλα, βγάλαμε τα λεφτά μας. Πρόβατα ακούγονται τώρα εδώ. Pull up bar. Α, για την πόρτα που βάζεις για να κάνεις pull ups. Κάνουμε push ups. Κάνουμε push ups. Να δεις τι πάει να πει γυμναστική. Και silver bangle. Τέλεια. Το τραπεζάκι εδώ δεν το έχουμε σκανάρει, 97. Η μπάλα είναι σε κανένα δεκάρικο, πολύ καλά. Οπότε είμαστε πόπα, είμαστε 1100, βγάλαμε ένα 300 σχεδόν. Δεν το περίμενα, να ξέρετε. Χωρίς να έχουμε σκανάρει το σκελετό. Ο σκελετός πιστεύω θα κάνει κανένα 300 μόνος. Είχαμε και αυτόν εδώ πέρα. Είχε κάτι ακόμα κάτω από το τραπέζι. Ωραία, η μπάλα μπήκε μέσα εκεί που ήθελα. Και αυτό είναι ένα clay pitcher. Είναι στα πόσα? 21, μπορούμε να το κάνουμε repair? Όχι. Είναι κομπλέ. Μια χαρά. Βγάλαμε πραγματάκια εδώ. Ακριβώς ένα 300 βγάλαμε.
Άσε τον αυτόν εδώ. Και φύγαμε. Για πάμε να βάλουμε τώρα τα πραγματάκια. Να δω, έχει πουλήσει τα πράγματα ο φίλος στο μαγαζί. Δεν τα έχει πουλήσει. Λογικά τώρα θα τα έχουμε ξεπουλήσει όλα. Οπότε τώρα τα παζάρια που θέλουν αυτοί δεν ξέρω ποιος τα κάνει. Τα κάνει ο υπάλληλος. Όταν λείπω εγώ δεν κάνω παζάρια. Άμα είναι έτσι να μην κάθομαι εγώ εκεί. Άστον αυτό εδώ. Και πάμε να φορτώσουμε τα πράγματα μέσα. Δείτε πράγματα και κακό που είχα. 19 πράγματα σχεδόν. Φουλάραμε το μαγαζί μέσα, την αποθήκη του. Πολύ καλά τα πήγαμε τώρα. Τώρα αρχίζει βάζει ο φιλαράκος. Να δω. Κέρδος 6-20. Οπότε πάμε ξανά στα 9-52. Αυτά είναι ρε παιδιά, αυτά είναι. Έτσι ξεκινάνε οι business. Δεν θα τα βάλεις ρε τις μπάλες και αυτά. Θα τους σκανάρει ακόμα και τα βάζεις σιγά σιγά. Τι θες μανδάμ? Το πήρες. Ήθελα να μου κάνει παζάρι, δεν την κοίταξα και το πήρε τελικά. Οπότε φέρει και ένα κατοστάρικο ακόμα από εδώ. Είμαστε στα 1050. Πολύ καλά πάμε. Έχουμε αυτά να βάλουμε. Έχουμε το old washing machine. Θα τα βάλει ο φιλάρας. Εγώ πάω λίγο στο Smith δίπλα, στο κλειδαράδικο. Πάμε λίγο στο κλειδαρά το Smith. Για να δούμε τι είχε και το άλλο το κουτί που του δώσαμε το βράδυ. Να δούμε και εκεί τι παίζει και να πάμε να τα πουλήσουμε άμα είναι και αυτά. Άμα έχει κάτι καλό μέσα. Έλα γουρίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τι είχες ρε μέσα, τι είχες ρε. Keyboard είχε. Στα 41. Και 14 το κουτί. Εντάξει, τουλάχιστον βγάλαμε τα λεφτά που δώσαμε στο Smith εδώ. Τώρα πάμε λίγο να τα βάλουμε τα πραγματάκια μέσα. Να τα πουλήσει και αυτά. Έχουν μείνει μπαντάνες και αυτά. Αυτό βγάλ' το. Πάμε να το βάλω στο σπίτι, να το φυλάξω και αυτό. Και να πάμε να βρούμε καμιά άλλη αποθηκούλα. Λοιπόν, φτάσαμε στο junkyard ξανά. Σε αυτό το σημείο έγιναν ωραία πράγματα πριν, αλλά στο κόκκινο κοντέινερ δίπλα. Και εδώ καλά πιστεύω θα πάμε. Ξεκινάμε δυνατά. Αυτό την χαλή ολόκληρο έχουν φέρει ρε φίλοι. 2-3 τραπέζια. Ένα βαρέλι, ένα κουτί από παπαγάλο πουλί μέσα εκεί το κλουβί. Έχει 3 τραπέζια, ένα τσέστ. Πάμε. Κάνα 250. Ταξίδι πιστεύω. Απλά okay. Άμα δεν είναι okay, άμα δεν είστε ενθουσιασμένοι για αυτό που πάτε να πάρετε, μην πάτε. Αυτό, come on! Το λες με αυτοπεποίθηση. Το πιστεύεις. Γι' αυτό το παίρνουμε συνέχεια εμείς. Γιατί άλλοι λέει, okay. Τι okay, ποιος σε βλέπει να σε πιστέψει ότι το θες? Δεν σε πιστεύω άλλος. Ελπίζω να με πιστέψω εγώ, εντάξει. Βγάλαμε τα πρώτα μας 8, 12 ευρώ, 15 ευρώ, 18, 23 ευρώ. Και πάμε να δούμε τι έχουμε τώρα. Notebook. Τι παίζει αυτό? 2 ευρώ. Oh, 3 ευρώ. Έχουμε ένα μπουκάλι. Ενταμιτζάνι, αυτές που τις λένε. Το κλουβί. 54 το κλουβί. Το ραδιόφωνο. 18. Στα 25. Soccer ball. Αυτό είναι soccer ball. Αυτό είναι volleyball. Βαρέλι για κρασί. 19. Τραπεζάκι. Στα 70, τραπεζάκι πιο καλό, στα 116, πιο καλή κατάσταση. Αυτό είναι ακόμα καλύτερη. 95, αυτό είναι πιο καλό, παλιό. Και ένα χαλί, το οποίο είναι στα 55. Βγάλαμε ένα 500άρικο. Μην το πείτε πουθενά, παιδιά. Μην τους πείτε ότι πάμε και βγάζουμε λεφτά εδώ πέρα εμείς, γιατί μετά θα έρχονται και θα τα παίρνουν τα πράγματα. Δεν θα τα αφήνουν, Αφήστε το, νομίζουν ότι δεν κοστίζουν. Κι άλλο μπερκέιτζ εδώ. Όχι, το ίδιο είναι. Νόμιζα να είναι διαφορετικό, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Χώρισε. Άστο και καλά είναι. Τραπέζι νούμερο 1.
Μετά πάμε, βάζουμε αυτά από κάτω για να έχουμε χώρο και για τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι κάνεις. Τα βάζεις κάτω το τραπέζι για να έχεις χώρο να βάλουμε και τα μεγάλα από πάνω μετά. Όλα τα μικρά λοιπόν εδώ από κάτω το τραπεζάκι μας. Αυτή η δουλειά που κάνουμε εμείς είναι να μπορείς να διαμορφώσεις το χώρο, να τα αξιοποιήσεις και το παραμικρό. Αυτό κάνουμε τώρα εμείς, τα δένεις μετά και είσαι άρχοντας. Πας, πουλας, όλα. Μία και έξω. Τέλεια. Τώρα θα πάμε να βάλουμε το τραπέζι, το στρόγγυλο εδώ. Πάρτο. Και θα έρθει να κάτσει τώρα το μεγάλο. Λοξά έτσι. Πατήσει το ένα πόδι εκεί και το άλλο εδώ. Το έχουμε δέσει. Τώρα δεν πάει πουθενά. Α, το χαλί είναι ωραίο, ρε. Το βλέπαμε από το κάτω μέρος του. Δείτε εδώ τι ωραίο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ξεπουλήσει τίποτα ή μπάρε, φίλε. Έχουμε βγάλει 1093. Είμαστε στα 2000 σχεδόν. Πολύ καλά πάμε. Και ο φιλάρας μου ξεκινάει να βάζει πράγματα καινούργια. Το τέτοιο το πήγε 81. Το βαρέλι το πήγε 29. Ένα δεκάρικο πάνω. Βάζουμε και 0,5 άμα θέλετε, βλέπετε. Παίζουμε μπαλίτσα. 174. 143. Εδώ έχει βάλει τις μπαντάνες και αυτά. 2,10. Πολύ ακριβά δεν είναι, ναι. Σι ξέρεις. Σι ξέρεις. Σ' αφήνω υπεύθυνο τα. Ελπίζω να πας καλά. Πάντως έχει πάει καλά γιατί έβγαλε ένα χιλιάρικο πριν. Γεια σου αγορίνα μου. Λοιπόν, πάρε και αυτό. Unlock. Στο journal τίποτα δεν έχουμε. Στο τέτοιο τα δάνεια θέλω να ξεπληρώσουμε. Μπορούμε να τα ξεπληρώσουμε τώρα. Ντούκου όλα τα δάνεια. Θα πάμε να ξεκρεώσουμε τίποτα. Άστο προς το παρόν. Να έχουμε καμία αποθηκούλα να πάρουμε ακόμα όξιον. Κάτι τώρα είναι στο junkyard. Τα λένε μακριά τώρα, ξαναγυρίσω πίσω και τελειώνει σε 5 λεπτά. Οπότε πάμε να δούμε. Να κοιμηθούμε και να πάμε να πάρουμε τίποτα ακόμα το πρωί. Λοιπόν, σήμερα είχαμε πάρει σύνολο 1850 και ξοδέψαμε 1233. Profit είμαστε 617. Και το καλύτερο πράγμα που πουλήσαμε σήμερα ήταν το ανθρωπάκι του αστροναύτη με 245. Πολύ καλά. Με ένα πράγμα και μόνο 245. Έτσι να βρούμε ωραία πραγματάκια, να τα πουλάμε σε καλές τιμές. Να βγάζουμε κέρδος. Λοιπόν, ξεκινάμε δυνατά τη μέρα μας. Θα παίξω μπαλίτσα. Θα πάω να δω τι παίζει εδώ, που είναι level 3. Να δούμε. Θα έχει πάλι αυτό το unique μέσα, το μοναδικό, το mob. Δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε αυτά, αλλιώς θα ήταν πολύ καλά άμα μπορούσαμε να τα πουλήσουμε. Τώρα χάνεις λεφτά λίγα, αλλά για πάμε να δούμε τι έχει αυτή η αποθηκάρα και πιστεύω θα είναι από τις τελευταίες αποθήκες που θα πάρουμε για σήμερα. Να πουλήσουμε τα υπόλοιπα πράγματα μετά και θα τελειώσουμε κάπου εδώ. Γεια σας παιδιά. Ωπα, πως ήρθα, αεροπλανικός ήρθα. Α, τι έχει, εννοείται θα τα πάρω. Έχει στο CV, έχει μια γάτα που είναι custom από πραγματάκια. Έχει, αυτά είναι επιτόπου φεύγουν, αυτό είναι πισίνα. Εννοείται, πάμε. Πάμε να δώσουμε πόνο, ρε φίλε. Α, έχει ενθουσιασμό τώρα, ε. Κοίτα μάτια που γιατί. 3.52. Μόνο με αυτή τη μία θα παίξω. Α, να κι ο άλλος, πετάχτηκε σαν μπουρδούλα. Κοίτα, κοντσίτα. Μίλησε. Μίλησε η άλλη. Τι κάνουμε. Τι κάνεις, φίλε. Έχω μείνει με 600 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα βγάλω τέτοια λεφτά. Με τίποτα δεν πιστεύω να βγάλω τέτοια λεφτά. Kids pool, αυτό πώς να έκανε, ένα δεκάρικο. Α, έχει 92.
Είμαστε στο 97. Αυτό πόσο να έχει. 8. 11. Τι λες. Τα άλλα πού θα βγουνε. Α, έχει ένα χειροπρίωνο. Στα 9. Άντε στα 12. Phone. Α, έχει τίποτ unique ρε φίλε. Είναι το unique το μοναδικό. Δεν μπορούμε. 27, ένα τηλέφωνο. Ένα τραπεζάκι, πόσο. 66. Είμαστε στα 200. Statue, κι άλλο unique. Κι άλλο unique. Έχει πολλά πράγματα unique και δεν θα μπορώ να τα πουλήσω. Γι' αυτό κόστιζε τόσο ακριβά. Rare όμως αυτό. Σε 140, Halloween. Hunter. Έχουμε βρει 20 προϊόντα Halloween. Πολύ καλά, πήραμε επίτευγμα. Μπουκάλα υγραερίου. Κι άλλο μικρόφωνο rare. Είμαστε στα 6. Έχουμε ένα. Έχουμε 2 grandfather clock. Το οποίο είναι unique. Και αυτό είναι unique. Και αυτό εδώ είναι unique. Και είμαστε στα 666 τώρα. Επειδή δεν έχουμε βρει αυτά τα πράγματα. Είχαμε και αυτό το κερί το Halloween. Πήγαμε στα 712. Και η τελευταία είναι η μπουκάλα. Καθίστε να τη βάλουμε εδώ πίσω. Τα έχω τακτοποιήσει πάρα πολύ καλά τα προϊόντα μας. Έχουμε και τη γατούλα μας εδώ. Βάλτε την κάπως έτσι. Και μπορούμε να φύγουμε. Έχουμε βγάλει πραγματάκια εδώ πέρα. Αλλά έχουμε 3 μοναδικά πράγματα. Ένα το άγαλμα, ένα το ρολόι του παππού. Και ένα η τσαγέρα. Που πιστεύω θα είναι καλά λεφτά, αλλά μέχρι να φτάσουμε να έχουμε 8.000 να πάρουμε το upgrade. 1, 2, 3. Και αυτό έξω. Λοιπόν, για να δούμε ο φιλάρας μου μέσα εδώ τι κάνει. Έχουμε βγάλει τίποτα κέρδος. Έχουμε ένα χιλιαρικάκι. Είμαστε στα 1700. Έχει προσθέσει πράγματα. Τώρα αρχίζει βάζει. 18 από 12. 17. 100. 99. 5 αυτό. 269. 41. Πάει, βάζει πραγματάκια, ωραίος. Α, το μεγάλο μπήκε εδώ, είναι για πολύ μεγάλα πράγματα αυτό. 138. Δεν είναι άσχημα. Άρα αυτό εκεί πέρα είναι για ένα αντικείμενο, γι' αυτό δεν έβαζε εκεί πραγματάκια πριν. Λοιπόν, έχουμε ένα ξεκλειδωμένο κουτί εδώ στο Smith. Πάμε να βάλουμε κι άλλο ένα για να τελειώσουμε τη μέρα μας. Άσο, παιχτούρα μου. Λοιπόν, βάλουμε αυτό μέσα, ξεκλείδωσέ το και το έτοιμο το θέλω να δω τι έχει τώρα μέσα. Notebook είχε. Όλο αυτό για ένα notebook έδωσα 15 ευρώ και το chest κόστιζε 10 και 3 ευρώ το notebook, μπήκα και 2 ευρώ μέσα. Λοιπόν, καθίστε να πάρουμε μία... Ένα specialization. Να δούμε τι μας συμφέρει να πάρουμε. Έχουμε επιλογές. Να δείτε και εσείς λίγο τις επιλογές που έχουμε. Έχουμε art and culture. Έχουμε electronics. Έχουμε fashion and beauty. Hobby and toys. Household equipment. Sport. Military. Μπορούμε να τα πάρουμε όλα στο τέλος. Αλλά με τι να ξεκινήσουμε. Art and culture λέω να ξεκινήσουμε. Τα πιο πολλά θα είναι τέτοια. Become a storage hunter. Congratulations, you have just completed the tutorial mission. Τόση ώρα ήμασταν στα tutorial mission. Τώρα θα ξεκινήσουν τα δύσκολα. Invest in your business. Visit Black Elk City. Take a part in a blind auction. Α, έχουμε και κουτιά. Τυφλή. Έχουμε πάρει τίποτα τώρα. 65. Τώρα έχουμε αυτό. Το βγάζουμε άμα θέλουμε. Μετά βάζουμε και αυτό. Bye. Όπα, νάτος. Όχι, θα το πάρεις όπως είναι, δεν το... Δεν γίνεται παζάρια σε αυτό. Έτσι, μπράβο. Τον αφήνω εκεί να το πάρει. Θα βάλει μυαλό.
Μπορούμε να κάνουμε με 1000 upgrade τον υπάλληλό μας για να κάνει καλύτερες πωλήσεις. Όχι, δεν γίνεται παζάρια στο chest, φίλε μου. Πάρ' το όπως είναι. Μπράβο, ωραίος. Οπότε καθόμαστε λίγο να πουλήσουμε τα πραγματάκια. Κάτσε εδώ στην καρέκλα μου εγώ. Να πουλήσουμε όλα τα πράγματα, να δούμε τι βγάλαμε κέρδος. Για ποιο έχει πάει, για το μικρόφωνο? Όχι, για το παιχνιδάκι έχει πάει ο φίλος. Πάρ' το, φιλάρα, πάρ' το δικό σου. Το πήρες. Λοιπόν, μας έχει μείνει το μικρόφωνο. Φίλε μου, δεν πιστεύω να το έχεις βάλει πολύ ακριβά και δεν έχεις κόσμος. 2,69. 69 αυτό. Και η γατούλα μας έχει μείνει. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Καθίστε, πάμε λίγο να πάρουμε το άλλο το chest που έχουμε εδώ στο φιλάρα μας πίσω. Κοίτα, πετάνε τα σκουπίδια κάτω. Ναι. Φιλάρα μου, για βγάλε μου λίγο το τέτοιο. Μακάρι να έχει κάτι καλό μέσα. Να μπορώ να το πουλήσω όμως. Rare Hand Sculpture. Α, τώρα φίλε, να βγάλουμε κανένα φράγκο, ρε. 112. 163. Και το chest 14. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Ωραίο. Ωραίο chest αυτό. Ωραίο. Μ' άρεσε. Art and Culture έχουμε 3. Αν κάνω remove αυτό. Όχι, Art and Culture είχα. Νόμιζα θα πάρω τα λεφτά μου πίσω. Νόμιζα θα πάρω τα λεφτά μου πίσω. Χάσαμε ένα χιλιάρικο έτσι χωρίς λόγο. Λοιπόν, νάτι, μια πελάτησα ήρθε. Πάνω που πήγα να πω κλείνουμε για σήμερα. Τι ήρθες να πάρεις στο σεντούκι? Μόνο για 20 ευρώ ήρθε. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο παιχτούρες μου. Δεν βλέπω να έχετε κάποιους άλλους. Μείνετε συντονισμένοι, θα σκάσει κι άλλο επεισόδιο. Θα έχουμε μαζέψει μερικά λεφτά για να είναι λίγο πιο εύκολο να κοντεύσουμε να ξεκλειδώσουμε και το level 3 το scanner. Για να μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και τα unique προϊόντα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, σπάστε το κουμπί του like για αυτό το πρώτο επεισόδιο. Πείτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε η μέρα μας. Πουλήσαμε καλά πραγματάκια, αλλά τώρα έκανα ένα λάθος εδώ. Νόμιζα με το που βγάλω το specialization εδώ θα μου δώσει τα λεφτά μου πίσω. Αυτό ούτε με αφήνει να το βάλω τζάμπα μετά ξανά. Για να το αλλάζουμε, να λέγατε με παμ, θέλουμε electronics, το βγάζουμε. Και αυτό ούτε τα λεφτά μου πήρα πίσω, ούτε τίποτα. Τα χάσα 1000 ευρώ έτσι. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ίσως κάνουμε κάποια καλύτερα πραγματάκια. Τώρα το δάνειο έχουμε 1400 ακόμα να ξεχρεώσουμε. Θα ξεχρεωθεί και αυτό που θα πάει. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, σπάστε το κουμπί του like και εμείς θα επιστρέψουμε σύντομα με νέο βιντεάκι. Αυτός πάει για να πάρει τι? Έχει πάει να πάρει αυτό εδώ πέρα λογικά. Πάτω στα 2,78 όπως είναι, φιλαράκο μου, και φύγε. Έλα γόρινα μου. Πάρ' το, άμα το θες πάρ' το. Πήρε το άλλο, 2,69 το μικρόφωνο. 2,69, 2,90 μαζί με τα... με το chest. Νάτος, τώρα που κλείνω εγώ το βίντεο θα έρθείτε όλοι. Άντε, άντε, πάρε και εσύ αυτό τώρα. Έλα, πάρ' το τώρα όσο το δίνω τώρα. Θες και παζάρια. Άντε, 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 να φύγω κι εγώ. Άντε, άντε. Αργείς. Πάρ' το, ρε. Μπράβο. Φέρ' το γι' αυτό. Λοιπόν, έχουν μείνει δύο πραγματάκια. Δεν βλέπω να έρχεται κόσμος τώρα. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα τα έχουμε πουλήσει εμείς. Και ίσως έχω πουλήσει και τίποτα άλλα. Για να έχουμε μαζέψει λίγα παραπάνω χρήματα. Οπότε, παιχτούρες μου, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους. We'll be right back.